τουλάχιστον μερικές ώρες την εβδομάδα βοηθάω κάπου. Βιώνω αυτή την ενότητα. Και αυτοί που δέχονται αυτή την ανιδιωτελή προσφορά μας, θεραπεύονται, νιώθουν ότι κάποιος ενδιαφέρεται για αυτούς. Αυτό είναι πολύ θεραπευτικό για την κοινωνία. Να αποφύγουμε να μιλήσουμε αρνητικά. Να αποφύγουμε την κριτική, την απόρρεψη και να μιλάμε για το όνειρό μας. Να μιλάμε για αυτό που πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει ή αυτό που θα θέλουμε να γίνει. Να πάβουμε να κριτικάρουμε και να απορρίψουμε. Και να μιλήσουμε όσο το δηλαδή. Γιατί κάθε φορά που κάνω αυτό, τι κάνω, κινητοποιώ το παράπονο του άλλου με συμπαθητική δόνηση. Και σκορπίζω αρνητική ενέργεια. Ας αρχίσω να σκορπίζω θετική ενέργεια. Ας μας λένε οι άλλοι ότι είμαστε αφαλείς. Όλοι μου λένε ότι είμαι αφαλής. Δεν με νοιάζει. Περνάω καλύτερα. Αφού η πραγματικότητά μου είναι αυτό που γίνεται μέσα στο μυαλό μου και αφού το μυαλό μου τα βλέπει θετικά, περνάω καλύτερα. Τι με ενδιαφέρει. Τι με ενδιαφέρει. Δηλαδή, ας πιστεύουμε σε αυτό που μπορεί να γίνει, είναι μέσα μας, γι' αυτό δεν μας αρέσει αυτό που υπάρχει, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει κάτι καλύτερο. Και ας εκφράσουμε αυτό το κάτι καλύτερο. 5. Να οραματιστούμε καθημερινά την ιδανική κοινωνία. Και αν θέλετε, την δική μας θέση και συνεισφορά σε αυτή την ιδανική κοινωνία. Πώς θέλετε να είναι. Να φροντίσουμε με αγάπη αυτούς που υποφέρουν και έχουν περισσότερη ανάγκη από μας. Αν θέλετε να βοηθήσετε, έχουμε 2 προγράμματα. Ένα πρόγραμμα για άπορες οικογένειες που χρειάζονται άτομα να πηγαίνει με το αυτοκίνητό τους τρόφιμα ή ρούχα ή άλλα πράγματα. Και έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα μαγείρευμα για τους άστεγους που μπορείτε να μαγειρέψετε ή να μεταφέρετε το φαγητό ή να βρίσκεστε εκεί να δώσετε το φαγητό. Αυτό γίνεται τώρα κάθε Πέμπτη, γινόταν κάθε Δευτέρα και μάλλον θα προσπαθήσουμε να ξαναενεργοποιήσουμε την Δευτέρα. Να αξιοποιούμε τις τεχνικές της ενεργικής ψυχολογίας, EFT, TAT, BSFF, μέθοδος Σεντόνα, για να απελευθερωθούμε από τα αρνητικά συναισθήματα που έχουμε και από το φόβο. Δηλαδή, να αξιοποιήσουμε ψυχολογικούς τρόπους να φύγουμε από το αρνητικό συναίσθημα. Να διολογιστούμε καθημερινά για να συντονιστούμε με αυτή την δύναμη και ηρεμία που υπάρχει μέσα μας ανεξάρτητα αυτό που συμβαίνει έξω. Να μελετάμε και να εμπεδώσουμε τις πνευματικές αλήθειες, γιατί όλοι τις ξέρουμε, αλλά δεν τις βιώνουμε. Χρειάζεται τώρα να τις βιώνουμε. Έχουμε μια ευκαιρία τώρα να βιώσουμε. Και τέλος, να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και να αγαπήσουμε τους άλλους όπως είμαστε. Όλα αυτά που είπα βρίσκεται σε ένα κείμενο που έχει η Δέσποινα εκεί, όπως υπάρχει και το κείμενο προς τους βουλευτές και υπάρχει και ένα άλλο κείμενο που έγραψε για το θέμα της Μέσης Ανατολής, η δημιουργία της ειρήνης μέσα από τον Λυθί. Υπάρχουν 3 κείμενα που μπορείτε να πάρετε και μπορείτε και να μοιράσετε, αν θέλετε. Καμία ερώτηση? Ναι.